Η οργή του Ανδρέα, που σημαίνει ότι νιώθετε ότι ο σύζυγός σας, αν ζούσε, θα ήταν σήμερα θυμωμένος. Βεβαίως θα ήταν θυμωμένος και εξηγώ γιατί θα ήταν θυμωμένος. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν θα ήταν απλά θυμωμένος, θα ήταν οργισμένος. Και θα ήταν οργισμένος γιατί έχουν πρώτον αποκρύψει όλη του την πολιτική παρακαταθήκη. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό και είναι και το λιγότερο. Δεύτερον, έχουν διαλύσει το κόμμα που έφτιαξε. Mm-hmm. Τρίτον, έχουν, να πούμε ότι ο γιος του που ηγήθηκε για 2 χρόνια και παραπάνω και ήταν πρωθυπουργός της χώρας, κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ σε ένα μεγάλο βαθμό. Και περισσότερο, αν θέλεις, την Ελλάδα σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί την έβαλε στο Δέλτα Νιτάφ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε μια μεγάλη περιπέτεια, μπήκε η Ελλάδα. Mm-hmm. Και μιλάω μέσα και για τους επίγονους, γιατί δεν είναι και μετά το θάνατό του ήταν και ο Κώστας Σιμίτης. Μετά τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν και για ένα διάστημα μεγάλο ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ που το άφησε με ένα λαμπρό ποσοστό από 47-48% το βλέπουμε σε ποσοστά 4, 5, 6 με το ζόρι. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι έγινε μια τέτοια αποπαπανδρεοποίηση. Mm-hmm. Ξεφύγαμε δηλαδή εντελώς από τις αρχές που άφησε. Άρα λοιπόν, ως πατέρας του κινήματος και εγγυητής των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, τις οποίες θέσπισε με αγώνα και επιμονή τόσα χρόνια, πήγαν περίπατο. Πώς να μην είναι οργισμένος λοιπόν? Στο βιβλίο κιόλας αναφέρεται ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα και το λέτε με το θάρρος του λόγου σας και της υπογραφής σας, που είναι μια σκληρή κουβέντα, αλλά το υπογράφετε κανονικά, δηλαδή σαν να το έχετε ζήσει, ναι, πολύ εκ των έσω. Όχι αυτό το σαν πράγμα. Να το έχω ζήσει. Το έχετε ζήσει προφανώς για να το γράφετε. Το έχω ζήσει. Ναι. Ναι, το έχω ζήσει πριν φύγει ο ίδιος. Ναι. Όπως ξέρεις, πες στην οικογένεια ήμουν. Ναι, το ξέρω. Και έζησε σκηνές οι οποίες πληγώσαν τον πατέρα πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πήγε αυτό, έφυγε ο πατέρας, εντάξει, έμεινε ο γιος πολιτικός, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε και περιγράφω 70 εγκληματικά σημεία μέσα στο βιβλίο. Να. Τα οποία είναι όχι μόνο απαράδεκτα, αλλά είναι και σημεία τα οποία πολλά έχουν χαράξει πράγματα τα οποία είναι και ανεπιστρεπτή, θα έλεγα, πράγματα που δεν γυρίζουν μάλλον πίσω. Ναι, ναι. Και ας πούμε το Δέλτα Νίτα, πώς να το, στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί σήμερα, να το γλιτώσουμε, στην κατάσταση, ας πούμε, που πια, είμαστε, ναι, πριν. Γι' αυτό το λέω ανεπιστρεπτή. Θέλω και επιπλέον, να έχει γίνει, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει και μία παραχάραξη της
μνήμης, της ιστορικής μνήμης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για τη γενιά αυτή των παιδιών, mm-hmm. που είναι στην ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, λέω μέσα, τα βιβλία της ιστορίας. Και εδώ πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Ναι. Δηλαδή, θέλουμε να σβήσουμε την ιστορία. Δεν μπορείς να τη σβήσεις την ιστορία. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορείς τους ήρωες τους 1821, παραδείγματος χάρη, να μην τους αναφέρεις. Η ιστορία είναι μία. Δεν μπορείς να λες, ξέρω εγώ, ότι κυρία Διαμαντοπούλου, ότι θα μου κάνεις επίσημη γλώσσα την αγγλική. Όταν ο Βολτέρος έχει πει ότι φαντάζομαι μία κοινωνία όπου επίσημη γλώσσα θα είναι η ελληνική και εσύ μου προτείνεις να κάνεις επίσημη γλώσσα την αγγλική. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα για τη σημερινή κοινωνία των Ελλήνων. Σημαίνει αφελληνισμός. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Και εγώ είμαι οργισμένη εξίσου με όλα αυτά και θα έπρεπε πάρα πολλοί Έλληνες να είναι οργισμένοι με αυτά που συμβαίνουν. Να σας κάνω είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα και μπαίνουμε σε μια πολύ επικίνδυνη εποχή και θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να μην είναι εφησυχασμένοι. Νομίζω ότι δεν είναι εφησυχασμένοι οι Έλληνες βέβαια, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση λίγο πιο προσωπική. Κανένα από τα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου δεν σας φέρθηκε ποτέ λίγο πιο ζεστά, να το πω, λίγο πιο οικογενειακά, να το πω, να σας έδειξε κάποιο από τα παιδιά του? Κοιτάξτε, ότι, ναι. Το θέμα πια... τώρα δεν σ' ακούω. Τώρα? Δεν σ' ακούω. Έχουμε σταμάτησε ο ήχος από σένα. Αλλά κατάλαβα την ερώτησή σου. Θα πρέπει οι τεχνικοί μας να μας φτιάξουν λίγο θα την το διορθώσουν, ναι, απάντησή σου. Η ερώτηση, αν θέλετε να την επαναλάβω. Τι λες. Ναι. Ναι. Κατάλαβα περίπου τι λες. Το θέμα δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Αν μου φέρθηκαν καλά ή δεν μου φέρθηκαν. Με ένα τίτλο θα πω όχι. Η απάντησή μου προς τα σένα. Το θέμα όμως δεν είναι προσωπικό αν φέρθηκαν καλά ή δεν φέρθηκαν. Το θέμα εδώ με στοιχεία και ντοκουμέντα είναι το πώς φέρθηκαν στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου σαν ηγέτη, ναι. Ενός τέτοιου ηγέτη που έχει διαδραματίσει τέτοιο ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας, γράφοντας ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη, μιλάω για το τελευταίο βιβλίο που βγήκε, που σχεδόν ή όχι σχεδόν, αποδομούν τη μνήμη του. Mm-hmm. Και κάνοντας πράγματα στην πολιτική και συμμετέχοντας, είτε συμμετέχοντας, γιατί αναφέρω και τους υπόλοιπους, είτε αν θέλεις με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Μιλάτε για το βιβλίο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιλάω και γι' αυτό. Και γι' αυτό το βιβλίο μιλάμε. Ναι. Αν θέλεις, και τη συμμετοχή τους και τη συμμετοχή και ο Νίκος Παπανδρέου κατά κάποιο ή άμεσο τρόπο, ναι. Τα λέω στο βιβλίο αυτά, ναι. Έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο mm-hmm. μέσα εκεί. Εγώ αυτά δεν τα βγάζω από την κοιλιά μου. Mm-hmm. Τα έχουν γράψει εφημερίδες ή κάποια πράγματα που σιωπήθηκαν. Επιτέλους ο ελληνικός λαός θα πρέπει να ενημερωθεί. Να μάθει την αλήθεια. Ναι. Και θα μάθει πολλά πράγματα, πιστεύω, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σας. Ναι, σαφέστατα. Επίσης, απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι εκείνη στο δικό της βιβλίο έχει σπαταλήσει αρκετό μελάνι αναφερόμενη σε εσάς και στην ιστορία σας με τον πρώην σύζυγό της, ενώ εσείς περιοριστήκατε μόνο σε ελάχιστες γραμμές. Σε ελάχιστες γραμμές. Είναι σαν να μην θέλετε καν να σταθείτε σε εκείνη σαν φυσικό πρόσωπο, παρά μόνο στην δικιά σας... Ναι. Ναι. Ναι, και αυτό γιατί αισθάνθηκα... Ναι. Την ανάγκη να υπερασπίσω την αξιοπρέπεια
του Ανδρέα και μόνον, ειλικρινά πιστέψτε με, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Σας είπα, αυτό το βιβλίο αποδομεί τον Ανδρέα και μόνο. Ναι. Ξέρετε τι θα ήθελα να ρωτήσω και να το κλείσουμε, να μην σας κάνω καμία άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό. Με την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου μοιράζεστε το ίδιο επίθετο. Εκείνη δηλαδή επέλεξε να κρατήσει το επίθετο του πρώην συζύγου της, παρά το γεγονός ότι είχε χωρίσει πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Πέρα από το κοινό επίθετο, πιστεύετε ότι έχετε κάποιο άλλο κοινό σημείο με την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, πέρα από το κοινό επίθετο? Νομίζω ότι έχει πια καταλάβει ο κόσμος τον διαχωρισμό. Είναι το ποιοι στάθηκαν και ποιοι αγάπησαν, ποιος αγάπησε τον Παπανδρέου. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν βγήκε κάποιος να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια, ενώ θα έπρεπε. Έχει φέρει τον ελληνικό λαό σε αυτή την κατάσταση και αυτό είναι που με ενοχλεί. Εγώ ξεπερνώ το προσωπικό αυτό που λέτε και αν έχω κοινό ή δεν έχω. Δεν με αφορά. Ο κόσμος πια ξέρει ποιοι ήταν εκείνοι και ποια είναι η Δήμητρα. Αυτό πια διαφαίνεται. Το ήθος, το ύφος στο βιβλίο γράφει, φωτογραφίζει ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Νομίζω ο κόσμος το έχει καταλάβει πια. Εμένα όμως με ενοχλεί ότι κάποιος, ας πούμε ο Γιώργος, μετά από όλα αυτά συνεχίζει να κινείται και να δραστηριοποιείται στους χώρους του εσωτερικού, του εξωτερικού, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και ένα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό δεν βγήκε να ζητήσει. Να πει, επιτέλους, έχω κάνει αυτό τα λάθη. Και αυτό με ενοχλεί, εκ μέρους του ελληνικού λαού. Στο βιβλίο μιλάτε με ονόματα, μιλάτε με γεγονότα. Πάντα με ονόματα, ναι, και ναι, με στοιχεία. Και με στοιχεία. Λέτε για τον Σιμίτη ότι εξέθρεψε τη διαπλοκή. Όπως είπαμε για τον Γιώργο Παπανδρέου, ήταν εντολοδόχος ξένων συμφερόντων. Υπήρξε στιγμή την ώρα που γράφατε το βιβλίο αυτό που φοβηθήκατε, που είπατε μήπως το παρακάνω, μήπως λέω πολλά? Θα έλεγα, γράφω σε ένα σημείο ότι όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν φοβηθήκατε καμία στιγμή, έτσι? Καθόλου. Τίποτα. Ο ξάδερφός σας πρόσφατα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης, δήλωσε ότι το βιβλίο αυτό σε πολλά κομμάτια του φαίνεται σαν να μην είναι γραμμένο από τη Δήμητρα. Γιατί αν το έγραφε η Δήμητρα, όλο το βιβλίο θα ήταν καλύτερα γραμμένο. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Απόψη του. Ασχολίαστη. Ναι. Εντελώς. Εντελώς. Ο πολιτικός στίβος δεν σας ενδιαφέρει, κυρία Παπανδρέου? Ενεργά εννοώ. Όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω είναι, καταθέτοντας αυτές τις σκέψεις, ναι, είναι ο κόσμος να συνειδητοποιήσει αυτό το πολιτικό κενό που νομίζω, θεωρώ ότι υπάρχει. Ναι, ναι. Και εγώ μακριά και ενεργά, βοηθώντας από απόσταση, καταθέτοντας τη σκέψη μου, τις σκέψεις μου που έχω καταθέσει μέσα στο τι πρέπει να κάνουμε, θεωρώ ότι είναι αρκετό μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο που αν σας έκανε Όχι, πρόταση... Όχι, δεν με εκφράζει κανένα κόμμα. Κανένα. Κανένα. Σκληρό, αλλά το καταλαβαίνω με κάποιο τρόπο. Δηλαδή πιστεύω ότι επειδή έχετε ζήσει και χρυσές εποχές δίπλα σε έναν ηγέτη που όπως και να το κάνουμε, είτε κάποιος ήταν ψηφοφόρος του Πασόκ είτε όχι, δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης για την Ελλάδα. Εσείς λοιπόν δίπλα του, στο πλευρό του, βιώσατε χρυσές εποχές της ελληνικής πολιτικής κοινής, οπότε ίσως και τώρα πια
να βλέπετε να καταρρύπτεται λίγο αυτός ο μύθος των χαρισματικών ηγετών. Δεν υπάρχει πια, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπήσατε με το που τον γνωρίσατε, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ή σιγά σιγά? Αυτόν τον άνθρωπο ήμουν ερωτευμένη από τότε που κόλλαγα αφίσες σαν απλό μέλος και σαν συνδικαλιστικό μέλος σε μια στυπάσκια. Τόσο πολύ. Άρα λοιπόν ήταν θέμα να τον αγαπήσω σιγά σιγά, όπως ήταν ερωτευμένοι χιλιάδες οπαδοί μαζί του. Ναι. Αυτό το πιστεύω. Και φαντάζομαι ότι δεν ξέρω, ίσως θα νιώσατε ποτέ την ανάγκη, εκτός από το βιβλίο αυτό, από την Οργή του Ανδρέα, που θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο κυρίως γεγονότων και κυρίως πολιτικών γεγονότων βιβλίο. Δηλαδή, το έλεγα και χτες, προαναγγέλνοντας την κουβέντα μας σήμερα, ότι όποιος ψάξει... Αυτή τη φωτογραφία την έχει βγάλει ο Ανδρέας, που έδειξες μόλις. Α, την προηγούμενη που δείξαμε, μάλιστα. Ναι. Όποιος, το έλεγα λοιπόν και χτες, προαναγγέλλοντας την κουβέντα μας, ότι όποιος ψάξει στις σελίδες του βιβλίου σας για κουτσομπολιό, θα απογοητευτεί, γιατί είναι ένα βιβλίο βασισμένο σε γεγονότα, ένα βιβλίο που λέει ιστορία περισσότερο. Αλλά σας δεν νιώσατε ποτέ την ανάγκη να γράψετε ένα βιβλίο που να έχει να κάνει για που να αναφέρετε στην αγάπη σας, στην ιστορία σας με τον άνθρωπο αυτό? Στο τέλος της ζωής μου, ίσως προς το παρόν, είναι απόλυτη ανάγκη να μην χαθεί η πολιτική του παρακαταθήκη. Και αυτό τον καιρό γράφονται τόσα λιβελογραφήματα εναντίον. Γράφονται συνέχεια βιβλία. Και οργίζομαι κι εγώ, διότι δεν μπορούσαν να τα βάλουν όσο ήταν ζωντανός ο Ανδρέας και τα βάζουν τώρα που είναι... δεν είναι εν ζωή και προσπαθούν και 20 χρόνια μετά το θάνατό του να το σπηλώσουν, να σπηλώσουν τη μνήμη του. Λοιπόν, και εμένα αυτό με εξοργίζει. Και γράφονται συνεχώς βιβλία από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να γράψουν τα ανιστόρητα. Έτσι λοιπόν, και επειδή αποκρύπτεται οτιδήποτε έχει σχέση με βιβλία του, με λόγους του, που θα έπρεπε να είχε κάνει το ίδιο το Πασόκ, έχοντας την ιστορική ευθύνη ως ιδρυτή του και πατέρα τους, να έχει καταγράψει όλα αυτά, τα εξαφανίσαν όλα. Λοιπόν, παίρνοντας λοιπόν αυτή την ιστορική ευθύνη, επειδή αυτά αποκρύπτονται από την ιστορία ή κάποια πράγματα σκοπίμως διοχετεύονται αλλοιωμένα και θα το πω πιο λαϊκά, μπασταρδεμένα. Λοιπόν, να καταγράψω όσο μπορώ, και είμαι ακόμα νέα, αυτή την ιστορική περίοδο η οποία έχει τεράστια σημασία και γίναν τόσα πολλά πράγματα για την ελληνική πραγματικότητα. Διότι κανείς άλλος δεν θα την έγραφε με αυτές τις αλήθειες τις οποίες έζησα και είμαι ένα μικρό κομματάκι αυτής της αλήθειας και αυτής της ιστορικής περίοδου, και εγώ σάρκα από τη σάρκα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Άρα λοιπόν, η Οργή του Ανδρέα δεν είναι ένα βιβλίο απάντηση, όπως έσπευσαν κάποιοι να πούν. Η Δήμητρα Παπανδρέου απαντάει με το βιβλίο της αυτό. Δεν απαντάτε πουθενά. Όχι βέβαια, και δεν είχα και κανένα λόγο να απαντήσω. Δεν απαντάτε πουθενά, απλά καταθέτετε το δικό σας λόγο και τη δικιά σας ιστορία. Το δικό σας κομμάτι όπως το ζήσατε δίπλα του. Έτσι.